Και ένα από αυτά είναι η αστυνόμευση, η καλή αστυνόμευση, η επαρκής αστυνόμευση που μέσα σε εποχή κρίσης η κρίση δεν έπληξε μόνο τους μισθούς στα σώματα ασφαλείας, συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τους αστυνομικούς, αλλά έπληξε και τα οχήματα και όλο τον εξοπλισμό που πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην Ελένη Ιατρού, με ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Η Ελένη, καλημέρα σας και στον καλεσμένο μας. Καλημέρα. Είναι εκπρόσωπος των αστυνομικών. Καλημέρα. Γιατί έχει καταγράψει η Ελένη με το κάμερα του Sky οι εικόνες που θα δείτε και δεν πιστεύετε. Είναι σαν νεκροταφείο περιπολικών. Αλλά αφήνουμε εσένα, Ελένη, που το γνωρίζεις πολύ καλά το θέμα και τον καλεσμένο μας να τα πείτε. Καλή σας μέρα, Σπύρο. Είναι ακριβώς όπως το είπες. Νεκροταφείο περιπολικών στο συνεργείο της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη. Καλύπτει τις ανάγκες των περιπολικών για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και είναι αντιπροσωπευτικό του τι ακριβώς γίνεται με τα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Εκατοντάδες είναι τα αυτοκίνητα τα οποία είναι συγκεντρωμένα στο συνεργείο, καθότι τα κονδύλια, όπως μας λένε οι αστυνομικοί, δεν επαρκούν, ούτως ώστε να επισκευαστούν. Ένα περιπολικό έχει μέσο όρο ζωής στα 5 χρόνια. Από εκεί και έπειτα θα χρειαστεί και το συνεργείο του, θα χρειαστεί και την αντικατάστασή του. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν αυτά τα κονδύλια, οι αστυνομικοί που είναι σε απόγνωση και πρέπει να κάνουν τις περιπολίες και το καταλαβαίνουν από την άμεση επαφή που έχουν από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, βάζουν ρεφενέ για να πάρουν τα ανταλλακτικά, ώστε στο συνεργείο να γίνει η επισκευή του περιπολικού. Ενδεικτικά θα αναφέρω πως σε Άνω Πόλη, Άνω Τούμπα και στην περιοχή της Πηλαίας περιπολεί μόνο ένα περιπολικό αναβάρδια. Ενώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Λαγκαδά, σε χωριά όπως είναι το Μελισσουργό, ο Δρυμός, τα Λαγινά, οι κάτοικοι που έχουν φτάσει στα όριά τους, όταν συμβαίνουν δύο περιπολικά, αν για παράδειγμα συμβεί ένα περιστατικό στο Δρυμό και χρειαστεί να καλέσουν περιπολικό την ίδια ώρα για δεύτερο περιστατικό στο Δρυμό, η περιοχή είναι αγροτική, είναι επαρχιακή οδρόμη, δρόμοι, μεγάλες αποστάσεις, τότε αυτό το ένα περιπολικό που υπάρχει θα πρέπει να επιλέξει σε ποιο από τα δύο περιστατικά θα είναι. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι επιστρατεύουν τα δικά τους ιδιωτικά μέσα, τον εθελοντισμό και την καλή τους διάθεση και κάνουν τη νύχτα περιπολίες. Θεόφιλος Παπαδάκης είναι μαζί μας, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, για να μας πει πώς παλεύουν όλη αυτή την κατάσταση. Καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, το κενό της αστυνόμευσης το καλύπτει ευτυχώς μάλλον η άμεση δράση. Εκτός πολεοδομικού όμως, τον υπόλοιπο νομό, κύριε Μάλη, κινούνται μόνο 6 οχήματα από τη διεύθυνση αστυνομίας Θεσσαλονίκης, δηλαδή από τη διεύθυνση που εποπτεύει όλα τα αστυνομικά τμήματα. Έχουμε τεράστια περιοχή, δύσκολο, δύσβατο οδικό δίκτυο και δεν μπορεί ένα περιπολικό όχημα να καλύψει 3 τομείς αστυνομικών τμήματων, ειδικά στα αστυνομικά τμήματα. Λαγκαδά, Ασύρου και Σοχού, ένα τεράστιο γεωγραφικό μέρος, είναι περίπου το 1 τέταρτο του νομού Θεσσαλονίκης, υπάρχει μόνο ένα περιπολικό. Κύριε Παπαδάκη, από τη μια πλευρά στην άλλη, θέλει μισή ώρα. Τώρα εμείς βλέπουμε στις εικόνες αυτές που κατέγραψε η Ελένη Ιατρού, δεκάδες, δεν ξέρω κι εγώ πόσα είναι, δεν ξέρω πώς έχετε και εσείς τον αριθμό περιπολικά. Εκατοντάδες μπορείς να το εκατοντάδες, πεις. Ναι. Σε χωράφια διάσπαρτα είναι τα περιπολικά. Αυτά είναι αχρηστευμένα λόγω κάποιας βλάβης που δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα να. Ναι, για μια βλάβη, κύριε Μάλη, 100 ευρώ μπορεί ένα περιπολικό όχημα μέχρι να εγκριθεί η δαπάνη από την ΙΔΕ, από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, να μείνει για 3 μήνες ακίνητο. Και πολλές φορές μου καταγγέλνουν οι συνάδελφοί μου ότι βάζουν όλοι 2-3 ευρώ από την τσέπη τους για να το επισκευάσουν με δικά τους μέσα. Γιατί αν περιμένουμε από το δημόσιο, θα μείνουμε 3 μήνες χωρίς περιπολικό. Αθάνατο ελληνικό δημόσιο. Ναι, η γραφειοκρατία έχετε δίκιο. Αυξήθηκε, εγώ βλέπω. Και πόσο εγώ μάλλον βλέπω ότι η γραφειοκρατία αυξήθηκε, κύριε Μάλη. Πόσο η μάλλον γραφειοκρατία έχει αυξηθεί δυστυχώς. Σε περιπτώσεις τέτοιες, όπως εσείς δηλαδή με τους συναδέλφους σας, που είναι και αυξημένο έτσι το αίσθημα του καθήκοντος, που προτιμούν να βάλουν από την τσέπη τους παρότι τους έχουν κοπεί μισθοί. Και εδώ να σημειώσουμε ότι το αναγνωρίζει το πρόβλημα, δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της ούτε η ηγεσία της αστυνομίας, ούτε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, αλλά και εκείνοι δεν έχουν χρήματα. Έτσι είναι θέμα χρημάτων. Είναι πολύ απλό. Πρακτικό το ζήτημα είναι. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική, κύριε Μάλη, της κυβέρνησης όσον αφορά την ασφάλεια του πολίτη. Δεν μπορούμε να βλέπουμε στο 2014 πολίτες να περιπολούν το βράδυ με το δικό τους όχημα με ένα πράσινο φάρο και να παριστάνουν τους ιδιωτικούς security για να καλύψουν το κενό της αστυνόμευσης. Αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Οι πολίτες βάζουν στο γιόταχή τους ένα πράσινο φάρο και γίνονται αστυνομικοί τα βράδια. Υπάρχει ρεπορτάζ που γίνεται αυτό στα χωριά, στο Δρυμό, στο Μελισσοχώρι, στα Λαγινά. Δεν μπορώ να το καλύψω εγώ αυτό, δεν μπορώ να το παραδεχτώ και ως συνδικαλιστής αλλά και ως πολίτης εδώ της Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να δει και λίγο τη Θεσσαλονίκη, κύριε Μάλη.
Έχουμε περίπου 1.400 κενά σε έμψυχο δυναμικό, 25% έλλειψη σε αστυνομικούς. Είδαμε να έρχονται οι δημοτικοί αστυνομικοί να μην έχουν πάρει ακόμα καμία αρμοδιότητα. Εμείς θέλουμε αστυνομικούς, δεν θέλουμε δημοτικούς αστυνομικούς. Έχουμε 80 αστυνομικούς στο νομό Θεσσαλονίκης να επιδίδουν δικόγραφα, δηλαδή να κάνουν τους ταχυδρόμους και να μην μπορούν να προσφέρουν μια καλή αστυνόμευση. Κύριε Παπαδάκη, και το νούμερο λίγο να μας πει. Το νούμερο πόσο είναι στο σύνολο σε όλη τη χώρα τα παλιά περιπολικά. Εδώ μέσος όρος του στόλου των οχημάτων στη Θεσσαλονίκη είναι πάνω από 10 χρόνια. Έχουμε πάρει πολύ λίγα νέα περιπολικά την τελευταία τριετία, που και αυτά έχουν κάνει 50-60.000 χιλιόμετρα και περιπολούν οι συνάδελφοι μου στα αστυνομικά τμήματα και στις αστυνομικές με περιπολικά με 300.000 χιλιόμετρα. Προτείνω να τα ξαναπούμε μαζί με το ρεπορτάζ και το θέμα αυτό για να λέμε και να αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα, όπως λέμε, του που ανέδειξε τώρα, αναδεικνύει η Ελένη Ιατρού, και με τη βοήθειά σας βεβαίως, αλλιώς θα γίνονταν δουλειά, να το ανοίξουμε περισσότερο και να το δώσουμε περισσότερο χρόνο, γιατί η αστυνόμευση είναι κάτι που αφορά τον κάθε άνθρωπο. Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ. Ελένη Ιατρού και ο κύριος Παπαδάκης από τους αστυνομικούς. Αλλάζουμε